οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πίεσης, για παραδείγματος χάρη για το στρατό, έρχεται απέναντι στο αμυντικό δόγμα, το οποίο προφανώς δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεχόμαστε μια συνέχεια του κράτους και μια λογική που λέει πως πρέπει να μεταφέρεται στρατός κυρίως στις περιοχές Εύρου και Νησιό. Άρα, μπορεί να αναθεωρηθεί το δόγμα. Δεν είναι πολιτικό. Μπορεί να αναθεωρηθεί το δόγμα. Ναι, πρόεδρος θα σχολιάσει. Έχει άδικο, κύριε. Μέσα όλη να τελειώσει και μετά θα το προκληθεί. Μα πότε τώρα είναι. Είναι στον Πολιάνο, το φυλάκιο είναι απέναντι. Ποια αστυνομία. Όχι, διαφωνώ. Μπορεί να διαφωνώ. Χωρίς το στρατό. Σεβαστό αυτό που λέει. Ο στρατός χρειάζεται. Μετά τον κύριο Διαμαντόπουλο, θέλω δύο λεπτά του λόγου. Είναι μια τραγική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις. Ο στρατηγός τα ξέρει καλύτερα, τώρα πλέον αντιδήμαρχος. Και είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί φέρνοντας φυλάκια ανεκπαίδευτους στρατιώτες. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι ένοπλοι. Δεν είναι απλή περίπτωση. Έρχονται με όπλα πολεμικά. Δεν έρχονται με ένα σουγιά, με ένα φακό να κλέψουν πέντε υπάρχοντα ή να δημιουργήσουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Σήμερα είναι σε αυτή την κατηγορία. Αύριο θα γίνουν μεγαλύτερα τα προβλήματα και θα έχουμε και άλλες απώλειες. Λοιπόν, όσο ήταν ο στρατός, ήμασταν καλά. Έφυγε ο στρατός και κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Κόβανε ξύλα 10 μέτρα από το χωριό. Η αστυνομία δεν κατηγορώ, δεν μπορεί. Ακόμα και αυτοί οι ανεκπαίδευτοι στρατιώτες με την παρουσία τους και μόνο φτάνει. Δεν έρχονται. Δεν έχουν τολμήσει να έρθουν εδώ από τότε που έχουν, είναι τα φυλάκια. Αυτό θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι πιο γενικευμένο. Σε επαφές που έχω έρθει με όλους τους φορείς του νομού και είναι ενημερωμένοι όλοι, οι απαντήσεις ήταν πάντα τείχος. Δεν μπορέσαμε να βρούμε καμία απάντηση στο θέμα φύλαξης των συνόρων και των χωριών. Η απάντηση της αστυνομίας στο ΙΟΥ ήταν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μισό τζιπ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μπορέσει να ελέγχει να γίνουν οι περιπολίες στα χωριά. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις 15 μέρες που όπως μου είπαν ότι έχει να γίνει περιπολία, γίνανε δύο φορές επιδρομές στο Γιαννοχώρι με πολύ μεγάλες λαιλασίες σε κατοικίες. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν είναι τόσο εξαγριωμένοι που πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει από τη λογική. Έχουμε κινητοποιηθεί και έχουμε φτάσει λίγο παραπέρα πλέον από το τοπικό επίπεδο. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και ακόμα παραπέρα. Είναι ενημερωμένος και ο βουλευτής μας. Με την κυρία Αντωνίου δεν έτυχε ακόμη να μιλήσουμε. Θα γίνει όμως και αυτό, αλλά τι να γίνει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που ζητούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ο στρατός, δεν ξέρω αν είναι η αστυνομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει και πιστεύω όλους όλων αυτών των χωριών, και όπως πριν λίγο η κυρία εδώ μου είπε, ότι πήγε σπίτι της και βρήκε ανοιχτό παράθυρο τώρα, προχθές. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουμε οι άνθρωποι εμείς οι οποίοι είμαστε εκεί πέρα. Σε παρακαλώ κύριε Δημαρχέ, θα πάει με η ουσία μου η κόρη μου 23 χρόνια να πάει και τη βιάσουν. Ποιο θα απολογηθεί γι' αυτό. Ο βουλευτής, τι θα πει, γιατί τη βιάσα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Βοσκάει πρόβατα. Βοσκάει πρόβατα με τη γυναίκα μου σήμερα. Και πάνε να ρεβανεί και τη βιάσουν. Ποιο θα απολογηθεί. Λέγε. Λοιπόν, οικονομικά, τι θα τα κάνω όταν μη βιάσουν την κόρη μου. Τρελός της ενώμης. Σε παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, και εσύ να δώσεις σου. Και εσύ είσαι να πάει στο φυλάκι τότε με τον Δήμαρχε τότε. Ή εσύ και εσύ να πει. Εσύ καλύτερο είσαι σε φρύζεις. Όχι, δεν βρίζω. Συγγνώμη που, συγγνώμη για λέμισα. Αλλά μην νομίζω ότι και εσύ είσαι καλύτερος. Μην νομίζω ότι και εσύ είσαι καλύτερος. Και εσύ το έκανες στο φυλάκι. Δεν βρίζεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Πράγματα είναι αυτά. Οικονομικά και οικονομικά. Σε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, έλα στο Πολιάνο μου μία ένα βράδυ και θα σου πω εγώ μετά.